Δήμαρχο, με τους στρατηγούς αστυνομίας πυροσβεστικής. Επιβεβαιώσαμε την ανησυχία που έχουμε για τις επόμενες μέρες και που αφορά στην δυνατότητα που ούτως ή άλλως έχει ο κόσμος μόνο την ημέρα των συγγένων και της πρωτοχρονιάς να κάνει χρήση τη δυνατότητα συναρμοστικής εξαιρετικών οικογενειών και μια ακόμα. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η πραγματική καταστατήγηση αυτού του δικαιώματος απλά θα μας φέρει πάρα πολύ πίσω και θα κοστίσει πάρα πολλές ζωές. Και θέλω να κάνω και από εδώ μία αίτηση σε όλους να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Προσωπικά δεν θα κάνω χρήση αυτού του δικαιώματος που μου δίνουν έτσι. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τους ανθρώπους που μας έχουν ρίξει, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, τους πατεράδες μας, τις μανάδες μας που έχουν γίνει για τους δύο, να τους προστατεύσουν. Η οποιαδήποτε παρέτηση, επιτήρηση των μέτρων αυτών είναι θέμα τομικής ευθύνης του καθενός. Η πολιτεία δεν μπορεί να έχει δίπλα σε κάθε νοικοκυριό ή δίπλα σε κάθε νοικοκυριό ή σε έναν αστυνομικό. Χρειάζεται ο καθένας μας όχι απλά να προσέξει αυτούς που θα καλέσει το σπίτι, αλλά και όποιος κληθεί να συμμετάσχει σε κάτι, να καταλαβαίνει ότι είναι συμμέτοχος στην οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτά που προβλέπονται μέσα από το δικαίωμα που δίνει ο νόμος. Σας ανησυχεί πολύ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μας ανησυχούν όλες τις περιοχές και ειδικά η Θεσσαλονίκη μας ανησυχεί. Και μας ανησυχεί διότι υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις ότι η Θεσσαλονίκη σιγά σιγά, αργά αλλά σταθερά, μειώνει τα κρούσματα. Όμως πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Την ώρα που μειώνουν τα κρούσματα, δεν υπάρχει αντίστοιχη μείωση στις ΜΕΘ και στους ανθρώπους οι οποίοι εισάγονται στο νοσοκομείο. Είπα και πριν στις δηλώσεις μου στην περιφέρεια ότι μπορεί ο αριθμός των κρουσμάτων να είναι ίδιος με τον αριθμό των κρουσμάτων που ήταν στις 26 Οκτωβρίου, αλλά τότε είχαμε 35 στις ΜΕΘ, σήμερα έχουμε 181 στους 205. Και την ίδια ώρα που μειώνουν τα κρούσματα, στην Κατερίνη π.χ. 71 ήταν στο πικ οι εισαγωγές των ασθενών, σήμερα είναι 66. Δεν μειώνω τα αντίστοιχα εισαγωγή. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οποιοδήποτε πισωγύρισμα τις επόμενες μέρες θα είναι μη αναστρέψιμο. Θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Άρα κάνουμε έκκληση, παράκληση, ισχυρή σύσταση σε όλους μας τους συμπολίτες και εδώ, αντινόμως στη Θεσσαλονίκη, να τηρήσουν να παρέμβουν τα μέτρα. Να καταλάβουν και να συνειδητοποιήσουν ότι ο καθένας μας έχει ευθύνη σε ό,τι συμβαίνει και ό,τι πρόκειται να συμβεί. Είναι η ώρα ο καθένας να προσέξει τις επόμενες.